Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, άκουσα με ιδιαίτερη προσοχή τις ομιλίες των αρχηγών των κομμάτων, ιδιαίτερα του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο οποίος διερωτήθηκε αρχικά για ποιο λόγο εν μέσω της σκληρής διαπραγμάτευσης φέραμε αυτή τη συζήτηση στη Βουλή. Ο ίδιος άνθρωπος που μέχρι προχθές μας κατηγορούσε ότι δεν τολμάμε να φέρουμε τη συζήτηση στη Βουλή για τις εξελίξεις στη διαπραγματευτική διαδικασία και για την επέκταση δανειακής σύμβασης. Είναι γεγονός βέβαια ότι έχει απόλυτο δίκιο. Ξομολογητικά μας είπε ότι ο ίδιος δεν θα επέλεγε ποτέ να φέρει συζήτηση στη Βουλή. Πράγματι, όσο ήταν Πρωθυπουργός, δεν σύχναζε και πολύ συχνά στο Κοινοβούλιο. Προτιμούσε να κάνει δηλώσεις στο εντευκτήριο και στο καφενείο της Βουλής παρά να έρχεται εδώ και να αντιμετωπίζει την αντιπολίτευση. Εμείς όμως δεν θα ακολουθήσουμε αυτό το παράδειγμα. Εμείς θα βρισκόμαστε εδώ ενώπιο, ανοιχτά και δημόσια στους βουλευτές και στον ελληνικό λαό. Κυρίως διότι εμείς δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε. Κυρίως διότι εμείς αν έχουμε ένα και μοναδικό όπλο σε αυτή την κρίσιμη και ειλικρινή προσπάθεια που κάνουμε για να βγάλουμε τη χώρα από αυτό το αδιέξοδο που εσείς οδηγήσατε με τις επιλογές σας 5 χρόνια τώρα. Αυτό το όπλο είναι η εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού. Είναι η ειλικρίνεια απέναντι στον ελληνικό λαό. Είναι η στήριξη που μας παρέχει ο ελληνικός λαός σε αυτή τη δύσκολη προσπάθεια. Και γι' αυτό θα είμαστε εδώ τις κρίσιμες ώρες της διαπραγμάτευσης να λέμε αλήθειες. Σας άκουσα όμως, κύριε Αρχηγέ της Αντιπολίτευσης, να υπερασπίζεστε το συνεργάτη σας. Δεν τον ονομάτισα εγώ, εσείς τον ονοματίσατε. Τον κύριο Παπαστάβου. Και βεβαίως σας τιμά να τον υπερασπίζεστε. Συνεργάτη σας ήτανε. Δεν σας τιμούσε βέβαια ότι του παρήχατε ασυλία όσο ήσασταν στην κυβέρνηση και ήταν συνεργάτης του Πρωθυπουργού στους ελέγχους του ΣΔΟΕ. Είπατε όμως μακάρι η χώρα να είχε άλλους 10 Παπαστάβρου. Δεν έχει άλλους 10, κύριε Σαμαρά. Άλλους 2.062 έχει και είναι στη λίστα Λαγκάρτ και θα ελεγχθούν ένας προς ένα. Τελεία και παύλα. Ένας προς ένα. Όλοι θα ελεγχθούν. Η ασυλία στο συνεργάτη σας, ηθικό δικαίωμα. Δεν άκουσα όμως να πείτε τίποτα για την ασυλία που παρήχατε και συνεχίζετε από ό,τι φαίνεται, γιατί δεν είπατε κουβέντα, στην ολιγαρχία αυτού του τόπου. Δεν σας άκουσα να πείτε κουβέντα για την πρόθεση της κυβέρνησης να φέρει προς υλοποίηση κάτι το οποίο αποτελούσε δήθεν και μνημονιακή δέσμευση από αυτές που ποτέ δεν υλοποιούνται όμως. Σε ό,τι αφορά την ψήφιση που θα αφορά τη διαδικασία αδειών ραδιοτηλεοπτικών συχνοτήτων, μόνιμων και όχι προσωρινών αδειών. Δεν σας άκουσα αν συμφωνείτε σε αυτό. Πείτε μας, συμφωνείτε. Συμφωνείτε, στηρίζετε αυτή την προσπάθεια. Σας άκουσα τον κύριο Θεοδωράκη. Και χαίρομαι. Και χαίρομαι γιατί διαμορφώνεται μια ευρύτερη στήριξη σε κάτι που αφορά και το αίσθημα δικαίου της ελληνικής κοινωνίας, των Ελλήνων πολιτών. Δεν σας άκουσα όμως να πείτε τίποτα γι' αυτό. Συμφωνείτε. Και γιατί 5 χρόνια τώρα, κύριε Σαμαρά, δεν ζητήσατε να πληρωθούν ούτε τα τέλη που ήταν υποχρεωμένα τα 2% τα κανάλια να πληρώνουν και έχουν συσσωρεύσει χρέη 40 εκατομμυρίων ευρώ. Δεν μιλώ για τις άδειες, για τα τέλη μιλώ. Γιατί? Προφανώς διότι εσάς δύναμή σας δεν ήταν η στήριξη του λαού που είναι δική μας δύναμη. Εσάς η μόνη σας δύναμη ήταν η στήριξη των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Δεν μας ενδιαφέρει εμείς να έχουμε αυτή τη στήριξη. Προτιμάμε να έχουμε τη στήριξη του ελληνικού λαού. Όμως μιλήσατε για το λογαριασμό. Μιλήσατε για το λογαριασμό που ανεβαίνει. Να σας μιλήσω εγώ για έναν άλλο λογαριασμό που ανέβηκε 5 χρόνια τώρα. 25% απώλεια του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος 5 χρόνια μνημονίου. 30% η ανεργία, 60% στους νέους, το χρέος από 124, το δημόσιο χρέος από 124 του ΑΕΠ στο 180 του ΑΕΠ, 180.000 νέοι επιστήμονες ως επιτοπλίστων μετανάστες στο εξωτερικό,
πάνω από 1,5 εκατομμύριο οι άνεργοι συνολικά, 3,5 εκατομμύρια φτωχοί. Αυτός είναι ο πραγματικός λογαριασμός. Αυτός είναι ο πραγματικός λογαριασμός που ανέβηκε 5 χρόνια τώρα, κύριε Σαμαρά και κυρίες και κύριοι, της αντιπολίτευσης σήμερα και μέχρι χθες υπεύθυνη για αυτή την πολιτική. Σας άκουσα όμως να λέτε ότι εμείς κάνουμε εχθρούς στο εξωτερικό, ενώ εσείς κάνετε φίλους. Ακόμα και ο φίλος σας όμως, ο καλός σας φίλος, ο κύριος Γιούγκερ, όσο ήσασταν εσείς, δεν είχε παραδεχτεί ότι η χώρα μαστίζεται από ανθρωπιστική κρίση. Δεν θέσατε εσείς ποτέ ζήτημα ανθρωπιστικής κρίσης. Θέτατε ζήτημα success story, ότι όλα βαίνουν καλώς, ότι πηγαίνουμε σε ένα σενάριο επιτυχίας. Και ο καλός σας φίλος, κύριε Σαμαρά, ποτέ όσο ήσασταν εσείς στην κυβέρνηση, στη θέση του Πρωθυπουργού, δεν δήλωσε ότι θα στραγγίξει τα ταμεία προκειμένου να φέρει 2 δισεκατομμύρια ευρώ μέσα στο 2015, δηλαδή μέσα στους επόμενους 8 μήνες για την αντιμετώπιση της κοινωνικής κρίσης στην Ελλάδα. Είναι και αυτό μια δίθεν διαπραγμάτευση? Είναι και αυτό μια τζάμπα μαγιά που μας λέτε? Δεν τα καταφέρετε εσείς ποτέ αυτά. Θέλω όμως να μιλήσω λίγο για την ταμπακέρα. Μας είπατε ότι αφήσατε, λέει, πλεόνασμα το οποίο μοιράσατε και ως κοινωνικό μέρισμα. Και αυτή ήταν η μεγάλη σας συμβολή στην αντιμετώπιση ανθρωπιστικής κρίσης. Για να δούμε τι ακριβώς αφήσατε. Τα νούμερα είναι αμήλικτα. Πέραν του ότι αφήσατε πλεόνασμα με ένα αλλά μικρότερο κατά 2,7 δισεκατομμύρια ευρώ από αυτό το οποίο λέγατε ότι μας αφήνετε, αφήσατε και ένα ταμιακό έλλειμμα 2,5 δις. Και μία ανάπτυξη που προβλέπατε ότι θα είναι 2,4, αλλά ήταν 0,4%. Και αν κανείς συγκρίνει ότι αυτή η ανάπτυξη ήταν σε συνθήκες αποπληθωρισμού, στην πραγματικότητα δεν ήταν ανάπτυξη. Δεν είναι ανάπτυξη ακόμα. Και βεβαίως τι άλλο αφήσατε, φεύγοντας, παρατείνοντας για 2 μόλις μήνες, μία λίστα μνημονιακών μέτρων σκληρής λιτότητας, που θα οδηγούσε στα 2 επόμενα χρόνια τις επικουρικές συντάξεις στο 0, μείωση ως 90% πρακτικά στο 0, που θα οδηγούσε τις κύριες συντάξεις σε μείωση κάθε τρίμηνο από 5 ως 7%, διότι αυτό σημαίνει ρήτρα μηδενικού ελλείμματος. Τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος που εμείς αμέσως αναστήλαμε με το που πατήσαμε τα πόδια μας στους κυβερνητικούς στόχους. Και αυτό εσείς το λέτε συνέχεια του μνημονίου. Τι άλλο αφήσατε? Μια λίστα που προέβλεπε μείωση του ΕΦΑΠΑΞ στο 1/5 αυτό που είναι σήμερα. Αύξηση του φόρου προστέμενης αξίας στα φάρμακα, στα τρόφιμα, στον τουρισμό, στο μόνο κομμάτι δηλαδή της ελληνικής οικονομίας που είχε μια αναπτυξιακή προοπτική. Τι άλλο αφήσατε? Σας παρακολουθώ να συζητάτε και διακόπτω για να με παρακολουθήσετε κι εσείς. Τι άλλο αφήσατε πίσω σας? Αφήσατε πίσω σας δεσμεύσεις για περαιτέρω διάλυση των εργασιακών σχέσεων και για ομαδικές απολύσεις. Ποιος αλήθεια το ζητάει αυτό σε μια κατεστραμμένη αγορά εργασίας? Σε μια αγορά εργασίας το πρόβλημα δεν προσλαμβάνονται και έχουμε ανεργία τεράστια, πρωτοφανή ανεργία για τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Το μέτρο που εσείς να ήσταν έτοιμοι να υπογράψετε είναι οι ομαδικές απολύσεις πάνω των 50. Ποιος αλήθεια το ζητάει αυτό? Ποια εργοδοτική οργάνωση το ζητάει αυτό? Ποιος εργοδοτικός φορέας το ζητάει αυτό? Μήπως κάποιοι ντρέπονται να το πούνε φωνακτά, αλλά ίσως είναι αυτοί που σχεδιάζουν απολύσεις στο τραπεζικό τομέα, στις τράπεζες και το ζητάγαν αυτοί? Κανένας όμως δεν ζητάει δημόσια αυτό το μέτρο των ομαδικών απολύσεων. Να λοιπόν ποιες είναι οι δικές μας κόκκινες γραμμές, κύριε Σαμαρά. Και να λοιπόν που σας ρωτάω ευθέως, αυτές τις κόκκινες γραμμές τις ημερίζεστε? Δεν κατάλαβα τη σύγχυσή σας. Λέτε στα βράχια από τη μια πλευρά, μνημόνιο υπογράφεται από την άλλη πλευρά. Και βράχα και μνημόνιο δεν γίνεται. Μας λέτε ή ρίξη κολοτούμπα. Δεν υπάρχει άλλη προοπτική για τον τόπο για σας. Διότι ίσως το δικό σας το μυαλό να ήταν έτσι τα πράγματα. Και γι' αυτό επιλέξατε τη θεαματική κολοτούμπα. Δεν είναι έτσι για μας. Για μας υπάρχει ένα σχέδιο ουσιαστικής, ειλικρινούς, αποφασιστικής διαπραγμάτευσης. Για να πετύχει η χώρα, για να πετύχει ο λαός. Και εσείς τι κάνετε όταν εμείς πραγματώνουμε με δυσκολίες αυτό το δύσκολο έργο? Κάθεστε χερέκακα και περιμένετε να αποτύχουμε. Καρτερικά.
Δεν σας τιμά ούτε εσάς, ούτε την παράταξή σας. Και βεβαίως δεν δίνει καμία προοπτική στον τόπο η αξιωματική αντιπολίτευση να έχει μια τέτοια συμπεριφορά. Γι' αυτό σας καλούμε να πάρετε μια συγκεκριμένη θέση. Τι ακριβώς μας προτείνετε? Μας προτείνετε λοιπόν να αποδεχθούμε αυτά τα οποία εσείς ήσταν έτοιμος να αποδεχθείτε πριν από τις εκλογές? Εμείς λοιπόν αυτά δεν πρόκειται να τα αποδεχθούμε. Αυτές είναι οι κόκκινες γραμμές μας και σας ζητάμε να τις υιοθετήσετε. Να γίνουν οι εθνικές κόκκινες γραμμές σε αυτή τη σκληρή διαπραγμάτευση για τη χώρα και το λαό μας. Δεν περίμενα βέβαια να δώσετε εύσημα στην προσπάθειά μας. Περίμενα όμως να αναγνωρίσετε τα αυτονόητα. Εμείς δημιουργήσαμε το χρηματοδοτικό κενό στη χώρα. Τις 50 μέρες, 60 που είμαστε κυβέρνηση, εμείς το δημιουργήσαμε. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο ψέμα, μεγαλύτερο και από αυτό που υπόθηκε για το success story, ότι δήθεν θα βγάζατε την χώρα από το μνημόνιο. Θα βγάζατε την χώρα από το μνημόνιο με πλεώνασμα 0,3% ενώ είχατε υποχρέωση για 1,5%. Θα βγάζατε τη χώρα από το μνημόνιο με στασιμότητα και όχι ανάπτυξη. Θα βγάζατε τη χώρα από το μνημόνιο με χρηματοδοτικό κενό μέσα στο 2015 26 δις. Μείον τα 562 του πρωτογενούς πλεονάσματος. 25,5 δις. Θα βγάζατε τη χώρα από το μνημόνιο. Το είπατε, θα μας πηγαίνατε δήθεν στην πιστωτική γραμμή. Το είπατε μια φορά. Και με το που το είπατε ανέβηκαν 2-3 μονάδες στα spreads. Και αναγκαστήκατε να κάνετε άταχτη υποχώρηση και τα ρίξατε στο ΣΥΡΙΖΑ. Έφταιγε ο ΣΥΡΙΖΑ τότε που ήταν αντιπολίτευση και έλεγε ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε έτσι. Δεν υπάρχει λοιπόν μεγαλύτερο ψέμα από αυτό, αλλά ποια είναι η διαφορά σε σχέση με αυτό που εμείς αντιμετωπίζουμε και σε σχέση με αυτό που εσείς αντιμετωπίζατε και κρίνει ο ελληνικός λαός? Η διαφορά είναι ότι όταν εσείς βρισκόσασταν το 2012 σε μια κρίσιμη καμπή, τότε σας εδόθη η δυνατότητα οι τράπεζες, οι συστημικές, να εκδώσουν έντογα γραμμάτια του ελληνικού δημοσίου και το όριο να ανέβει κατά 3 δισεκατομμύρια ευρώ και να μπορέσετε να χρηματοδοτήσετε το χρέος. Σε εμάς δεν δίνεται αυτή η δυνατότητα. Βάζει αυστηρά όρια και περιορισμούς η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Γιατί? Αναρωτιέστε άραγε γιατί. Όταν εμείς πληρώνουμε μέσα στο 2015 τις υποχρεώσεις της χώρας, έχουμε πληρώσει 6,8 δισεκατομμύρια ευρώ χωρίς να έχουμε εισπράξει ούτε ένα ευρώ, και εσείς το 2013 εισπράξατε 33 δισεκατομμύρια μόνο από τον EFSF και είχατε να πληρώσετε μόνο 12. Τα υπόλοιπα τα δώσατε για την κάλυψη των ελλειμμάτων του προϋπολογισμού. Και γι' αυτό το λόγο έχουν μείνει ακάλυπτες πληρωμές το 2015. Θα μου πείτε, δεν γνωρίζατε αυτά τα δημοσιονομικά μεγέθη? Βεβαίως τα γνωρίζαμε. Βεβαίως τα γνωρίζαμε, γι' αυτό είπαμε ότι η χώρα μπορεί να έχει προοπτική διεξόδου, όχι αν καταναγκαστεί σε νέο μνημόνιο και σε νέο δανεισμό, και το λέμε και τώρα. Γι' αυτό διεκδικήσαμε με θάρρος, με τόλμη, με αποφασιστικότητα πρόγραμμα γέφυρα για τους 4 μήνες μέχρι τον Ιούνιο. Και τον Ιούνιο δεν διεκδικούμε και δεν συζητάμε να τελειώνει αυτή η συζήτηση, κυρίες και κύριοι της αντιπολίτευσης. Δεν συζητάμε νέο μνημόνιο. Αυτή είναι επίσης μια σταθερή κόκκινη γραμμή. Σας καλούμε να την υιοθετήσετε ως εθνική κόκκινη γραμμή. Αλλά θέλουμε μια νέα συμφωνία για την ανάπτυξη. Μια νέα συμφωνία που δεν μπορεί παρά να εμπεριέχει την αναγκαία αναδιάρθρωση του χρέους. Διότι καμία χώρα, όταν έχει χρέος 180% του ΑΕΠ της, δεν μπορεί με ασφάλεια να βγει στις αγορές. Και αυτή είναι η πικρή αλήθεια. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε μου, δεν θα μακρηγορήσω, κυρία Πρόεδρε. Θέλω όμως να δώσω δύο απαντήσεις και στο κρίσιμο θέμα που μας θέσατε και αφορά το γιατί την παράταση δανειακής σύμβασης δεν τη φέρνουμε προς κύρωση στη Βουλή. Η χώρα δεν ανέλαβε καμία διεθνή δέσμευση και καμία νέα υποχρέωση έναντι των δανειστών της. Πολύ δε περισσότερο που με τη συμφωνία της 20ης του Φλεβάρη οι δανειστές αποδέχθηκαν τη μείωση του στόχου για πρωτογενές πλεώνασμα για το 2015 και ανέλαβαν την υποχρέωση να ανοίξουν τη συζήτηση τον Ιούνιο και για το θέμα του χρέους.
Με αυτά τα δεδομένα δεν απέτησα ποτέ την κύρωση της παράτασης της δανειακής σύμβασης στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Αν δεν τη ζητούν όμως οι δανειστές, αναρωτιέμαι γιατί τη ζητάει η αντιπολίτευση. Μια αντιπολίτευση μάλιστα που όσο ήταν κυβέρνηση δεν έφερε ούτε καν την τελική σύμβαση, ούτε του πρώτου ούτε του δεύτερου μνημονίου προσκύρωση. Έφερε μόνο το προσχέδιό τους για έγκριση και όχι τις τελικές συμβάσεις προσκύρωση. Και εμάς μας ζητάτε να φέρουμε προσκύρωση την παράταση της προηγούμενης. Γιατί? Και μάλιστα μια αντιπολίτευση που όσο ήταν κυβέρνηση, η πρώτη πράξη που έκανε, αν θυμάμαι καλά, η πρώτη πράξη που έκανε ήταν ο εξωδικαστικός συμβιβασμός με τη Siemens. Και παρότι η ίδια η σύμβαση με την εταιρεία απαιτούσε την κύρωση της σύμβασης από τη Βουλή, δεν τη φέρατε προσκύρωση. Τι σας έπιασε τώρα, γιατί ο πόνος? Τώρα ο πόνος. Τι υποκρισία είναι αυτή? Ο πόνος για τη δημοκρατική λειτουργία του Κοινοβουλίου είναι πράγματι ύποπτο. Κάτι άλλο θα έχετε στο μυαλό σας. Για να κλείσει λοιπόν αυτό το θέμα μια και καλή. Δεν έχει υπογραφεί καμία νέα δανειακή σύμβαση, πολύ περισσότερο κανένα νέο μνημόνιο. Τέτοιες υπογραφές είναι δικό σας προνόμιο και δικές σας επιλογές, όχι δικές μας. Η υπογραφή της παράτασης δανειακής σύμβασης συνοδεύτηκε από κείμενο του Υπουργού Οικονομικών που κατατέθηκε στο Eurogroup και κυρίως δόθηκε στη δημοσιότητα. Όπως θα δίνεται στη δημοσιότητα και κάθε κείμενο των προτάσεών μας. Όπως θα γίνεται γνωστή και κάθε πολιτική μας πρωτοβουλία στη διαπραγμάτευση που εξελίσσεται. Όλα πάνω στο τραπέζι για να γνωρίζει ο ελληνικός λαός κάθε στιγμή τι κάνουμε, τι πετυχαίνουμε, τι προσπαθούμε. Και κυρίως να γνωρίζει προς όφελος ποιον πράττουμε. Μην κάνετε λοιπόν τρομερές και φοβερές αποκαλύψεις για πράγματα τα οποία είναι γνωστά και ανερτημένα στο διαδίκτυο. Βεβαίως, όταν με το καλό καταφέρουμε να φτάσουμε σε μια ουσιαστική συμφωνία, σε μια συμφωνία που θα αφορά την εξέλιξη, αυτό που ονομάζουμε συμφωνία για την ανάπτυξη, τότε ναι, βεβαίως. Και βεβαίως, στο βαθμό που θα είναι και συμφωνία που εμείς προσδοκούμε, όχι επιζήμια για τη χώρα, αλλά να δίνει όθηση προοπτική στη χώρα, να εμπεριέχει την αναδιάρθρωση του χρέους, τότε ναι, θα έρθει προσκύρωση στη Βουλή η νέα συμφωνία, σύμφωνα με όλα όσα προβλέπονται από το Σύνταγμα. Και δεσμευόμαστε ότι εμείς δεν θα συνεχίσουμε τις νομικές πατέντες της έγκρισης σχεδίων συμβάσεων που στο τέλος δεν κυρώνονται από τη Βουλή. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, άκουσα τέλος και θα κλείσω με αυτό. Να μιλάτε και για το κατοχικό δάνειο. Το έθεσαν, αν δεν κάνω λάθος, όχι ο κύριος Σαμαράς, αλλά το έθεσε ο κύριος Θοδωράκης και άλλοι. Άλλοι μάλιστα είχαν και το θράσος, ούτε μια φορά δεν ακούστηκε από το στόμα τους επισήμως. Στο Βερολίνο, όχι γενικά εδώ στη Βουλή. Ο Υπουργός των Εξωτερικών στην πρώτη του επίσκεψη το έθεσε εγώ, το έθεσα για κατηδίαν και στο δημόσιο λόγο. Αλλά μας είπατε ότι αυτή μου η αναφορά είναι επιζήμια για τη χώρα. Επιζήμια για τη χώρα. Η σιωπή είναι επικερδής για τη χώρα τόσα χρόνια. Η αναφορά του θέματος είναι επιζήμια, λέει, διότι θέτει ζήτημα ηθικής και όχι υλικής αποκατάστασης. Επειδή είπα πρωτίστως ηθική, πρωτίστως ηθικό είναι αυτό το θέμα. Στην κατηδίαν συνάντηση με την κυρία Μέρκελ της υποσχέθηκε ότι θα της κάνω ένα δώρο. Το βιβλίο του Μανώλη Γλέζου με τίτλο «Και ένα Μάρκο να ήτανε». Θα το κάνω και σε εσάς δώρο για να καταλάβετε ότι έχει μεγαλύτερη αξία να θέτεις με αξιοπρέπεια την ηθική διάσταση των ζητημάτων προκειμένου να έχεις το θάρρος και τη δυνατότητα να αξιοποιήσεις και την υλική.